Αυτό που με έφθυρε ψυχολογικά εμένα δεν ήταν το να με στείλω στον τοίχο και το να δέχομαι κριτική και να ασχολούνται με τα νούμερά μου είναι κάτι το οποίο. Είναι μέσα στη δουλειά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένω και θα συμβεί και εδώ και θα συμβεί και σε όποιο κανάλι πάω. Γιατί αυτή είναι και η δουλειά των ανθρώπων που ασχολούνται με την τηλεόραση. Να κρίνουν την ποιότητα της εκπομπής σου, το αν είσαι καλή παρουσιάστρια και το αν τα νούμερά σου είναι καλά, είναι ψηλά, είναι χαμηλά. Είναι... Αυτό που λιγάκι με. Ίσως δεν ήμουν πολύ προετοιμασμένη. Ήταν λιγάκι το μπουρ που υπήρχε. Εκ των έσω εννοείς. Εκ των έσω. Και λίγο το ότι ας πούμε πηγαίναν και λέγανε στα αφεντικά μου. Η Ναταλία βγαίνει παντού και γκρινιάζει και λέει ότι είναι πάρα πολύ θυμωμένη και βρίζει το voice που είναι που το βάλαμε πριν από την εκπομπή της. Ναι. Που στην ουσία εγώ έκανα το ακριβώς αντίθετο. Και εγώ το ακριβώς αντίθετο. Εγώ έβγαινα παντού και έλεγα ευλογημένο ας είναι το κανάλι και ο Γιάννης Λάτσος που μου βάλαν το voice πριν από μένα. Διότι το voice έκανε 50, άρα εγώ έπαιρνα ένα LinkedIn 50 και το κρατούσα και έκανα 35 άρια στο Γερμανού ξανάρχεται. Όχι απλά ευγνωμονούσα, ευχαριστούσα και πηγαίνουν και βάζανε λόγια και πισόπλατα μαχαιρώματα και μπίλτριγκες και μπουρμπουρμπουρ. Αυτό το πράγμα δεν αντέχω να το ξαναζήσω. Υπερισχύουν αυτοί που έχουν τις καλύτερες γνωριμίες και τις πιο δυνατές αυλές μέσα δόντια όπως θες πες το. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Έτσι είναι, γιατί στα πρώτα επεισόδια που δεν είχε μπροστά το voice Γερμανού, δεν είχε κάνει καλά νούμερα. Και μετά, όντως, με το voice μπροστά, κρατήθηκε πολύ καλά και η εκπομπή. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε εκ των έσω. Δηλαδή, μέσα από το κανάλι, προφανώς άνθρωποι που δούλευαν γύρω από την εκπομπή ή μέσα από την εκπομπή. Τι να πω, καλά, δεν ξέρω, γιατί είπε εκ των έσω. Η ίδια δεν άφηνε εκ μέσα την εκπομπή. Τι φταίνει αυτό. Άφησε εκ μέσα. Τότε μιλάμε για άλλου που πηγαίνανε και θάβανε την Ναταλία πάνω. Άφησε εκ μέσα την Ναταλία. Μαχαιρώματα, αυλές, είπε πολλά. Παιδιά, ναι. Όλα αυτά τα λέει για τον Αντένα. Μήπως τα λέει δεν θυμάστε ότι η ίδια είχε βγει. Για τον Αντένα τα είπε. Η ίδια δεν είχε βγει στην εκπομπή, ρε παιδιά, αν θυμάμαι, και έλεγε διάφορα ότι και καλά είμαστε αργά γιατί είναι το voice και το τα λοιπά. Αυτό το έχουμε απόσπασμα. Στο Twitter δεν είχε ανεβάσει κάτι. Το έχουμε απόσπασμα. Τότε γιατί τα βάζουμε με άνθρωποι, παιδιά. Το έχουμε απόσπασμα. Θέλετε να το δείτε. Ναι, ναι. Έχουμε απόσπασμα. Καλώς ήρθατε στο μοναδικό talk show της ελληνικής τηλεόρασης που πήρε προαγωγή από late night show σε early morning show. Ναι, είναι πολύ όμορφο αυτό. Εμάς μας αρέσει. Εντάξει, είπε κι άλλα. Είπε κι άλλα. Είναι αιχμή αυτό, με συγχωρείτε, παιδιά, για να μην τρελαθούμε τώρα, μια στιγμή. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά τη γνώμη μου για την Ναταλία. Μάλιστα, φάγαμε και προχθές μαζί στο μαγαζί του Θέμη. Την αγαπάω πάρα πολύ. Τη θεωρώ από τα πολύ σημαντικά τηλεοπτικά πρόσωπα και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τη θεωρώ μονάδα μεγάλη. Πάμε παρακάτω όμως. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό της με λάθος δηλώσεις. Εγώ πιστεύω ότι. Άλλοι της είχαν βάλει λόγια της Ναταλίας και της είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα ότι είναι λάθος η εκπομπή της να παίζει πρωί. Μπήκε στο λούκι αυτή. Όχι πρωί, βρε παιδιά, έπαιζε. Έτσι τη λέγανε άλλοι. Εγώ, αν ήμουν στη θέση της, θα ήθελα να παίζω και τρεις το βράδυ, να παίρνω LinkedIn 50%, να είμαι και μόνο μας και να κάνω 35. Γιατί τώρα να είμαστε ειλικρινείς, αν η Ναταλία είχε ανταγωνισμό και δεν έπεσε μία το βράδυ, δεν θα κάνει 35, θα έκανε. Ναι, 20. Αλλά δεν είπε αυτό όμως την Κατερίνα και τον Κρατερό. Όμως, συγγνώμη, ναι. Άρα γι' αυτό σου λέω αδικεί τον εαυτό της με δηλώσεις. Εδώ λοιπόν βγαίνει η Ναταλία και λέει επί της ουσίας ότι εγώ δεν το είχα πει αυτό. Όταν πέρσι είχε βγει στην εκπομπή που το είδαμε όλοι και είπε ότι το show μου δεν είναι late night, είναι early morning. Πρώτον. Και δεύτερον, είχε βγει στο Twitter, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Και τι ώρα Ναταλία είναι εκπομπή απόψε. Και είχε πει ότι η εκπομπή μου είναι σαν σερ, απαντώντας σε ερώτημα τηλεθεατή που λέει τι ώρα είναι η εκπομπή σου, Ναταλία. Και λέει η εκπομπή μου είναι σαν σερ. Άρα, αν αυτό δεν εκμεί για τον προγραμματισμό του καναλιού, τι είναι ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλα. Να σου πω δηλαδή, αν εγώ βγω εδώ και πω. Ότι παιδιά η εκπομπή μου ξεκινάει 10 και 4, οπότε πέσω ένα τέταρτο λιγότερο. Για ποιον είναι η εκμή, για τον προγραμματισμό δεν είναι.